Λοιπόν, κύριε Λάζο, ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη Αιγαίας Μονής. Μια μεγάλη πρόκληση άλφα στην τεχνική φέτος. Εσείς έχετε αναβαθμιστεί στο ρόλο του Προέδρου. Δύο λόγια για την νέα προσπάθεια και τα δικά σας καθήκοντα. Ο Άρης το ξέρουμε ότι είναι ιστορική ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και φέτος και κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι, ώσπου να φτάσει ο Άρης εκεί που ανήκει. Για εσάς, από τη θέση του Προέδρου, είναι μεγάλη πρόκληση το να. Δεν αλλάζει κάτι. Για μένα δεν παίζουν ρόλο οι τίτλοι, παίζει ρόλο η δουλειά και το έργο. Ο στόχος που έχετε βάλει ως διοίκηση φέτος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να είναι η ομάδα ανταγωνιστική, να έχουμε καλό κλίμα όπως και πέρυσι και να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Όσο πιο ψηλά μπορέσουμε να τερματίσουμε, τόσο καλύτερα είναι. Μεταγραφικά έχουν γίνει κάποιες προσθήκες. Τι άλλο να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας στο επόμενο διάστημα? Θα γίνουν άλλες 2-3 κινήσεις ακόμα. Έχουμε μιλήσει με κάνα δύο παιδιά, περιμένουμε. Και όσον αφορά τα φιλικά που θα δώσει ο Άρης, υπάρχει κάτι το οποίο έχετε κανονίσει αυτή τη στιγμή? Έχουμε βγάλει τις ημερομηνίες με τον προπονητή, θα γίνουν 5 φιλικά. Τα 3 έχουν ήδη κλειστεί, ξεκινάνε από τις 20 και μετά, μέχρι 3 Σεπτεμβρίου το τελευταίο, αν το πρωτάθλημα ξεκινήσει στις 10, 3 Σεπτεμβρίου θα είναι το τελευταίο φιλικό. Απλά περιμένουμε να κλείσουμε άλλα 2. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.